Σταματητέψτε να σας πω ότι σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, τις οποίες βιώνει η χώρα συνολικά, η ελληνική οικονομία, η μικρομεσαία επιχείρηση και ειδικά η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το να βγαίνουν οι κυβερνώντες και να πανηγυρίζουν, θεωρώ ότι προσβάλλει τους ίδιους τους πολίτες που βιώνουν αυτή την τόσο μεγάλη και τόσο επώδυνη κρίση. Από εκεί και πέρα, εμείς θα περιμένουμε να δούμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα έρθουν στην Βουλή και να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Και τότε βεβαίως θα τοποθετηθούμε. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό, δεν έχει έρθει στη Βουλή σχετικό νομοθέτημα, άρα δεν μπορούμε να έχουμε και εικόνα για το τι πραγματικά προβλέπεται. Όμως, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και πριν. Η μετάβαση προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Δεν είναι ζήτημα μόνο απλής αύξησης του ποσοστού επιδότησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή για να αντιμετωπίσει την κρίση ανεργίας, τη συρρήγνωση του παραγωγικού ιστού, είναι κίνητρα για να υπάρξει μια ανάκαμψη, για να υπάρξουν επενδύσεις στην περιοχή από επιχειρήσεις και από άλλες περιοχές Ελλάδας και από το εξωτερικό που θα έρθουν να επενδύσουν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται τόσο πολύ από την κρίση και ταυτόχρονα όμως έχει και την τεχνογνωσία, έχει και το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αναπτυξιακή προσπάθεια.